Λέγομαι Δημήτρης Τασιούλας, είμαι σεφ στο εστιατόριο Θρία στη Θεσσαλονίκη, ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. Ήμουν σεφ ambassador για την πόλη Θεσσαλονίκη το 2018, όπου με τον κύριο Μπουτάρη και τον Σπύρο τον Μπέγκα ταξιδεύαμε και προσπαθούσαμε να διαδώσουμε τη γαστρονομική κουλτούρα της πόλης. Και New York Times, στο προηγούμενο εστιατόριο μου, το Σέμπρικο, το απέδωσαν τον τίτλο να είναι ένα από τους 10 καλύτερους προορισμούς για την Ελλάδα το 2012. Και ο τίτλος της ομιλίας μου είναι τα premium ελληνικά προϊόντα, πρώτες ύλες στο κομμάτι του κρέατος. Θα ξεκινήσω με ένα βίντεο, έχω και το χρόνο, αν δεν έχει αρχίσει να τρέχει, ωραία. Λοιπόν, με ένα βίντεο από την Ιαπωνία. Αφορά το Wagyu, δεν ξέρω πώς το γνωρίζει, το Wagyu είναι το καλύτερο βόλιο κρέας στον κόσμο, όπου οι συγκεκριμένοι πήραν πέρυσι το πρώτο βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό στην Ιαπωνία, γιατί το εκτρέφουν τα ζώα με υπολείμματα ελαιολάδου. Αυτό θα είναι η αρχή της ομιλίας μου, θα το δείτε και θα τελειώσω με αυτό. Οπότε παρακαλώ, αν γίνεται, να παίξουμε το βίντεο. Venture to Japan's smallest prefecture of Kagawa, and you'll find some of the rarest steak on the planet, olive wagyu. It's never before been directly available to American consumers, and at just a fraction of a percent of all the wagyu raised in Japan, it's not even on the radar of most Japanese chefs. But last year, this microbatch steak piqued the interest of beef insiders when it emerged from obscurity to win the Fat Quality Award at Japan's Wagyu Olympics. Olive Wagyu brings together a 1,300-year-old cattle tradition in Kagawa with the region's olive oil industry. An island called Shodoshima, an hour-long ferry ride from the Kagawa mainland, was the first place in Japan where olives were cultivated, and today produces 99% of Japan's olive oil. Since 2006, a small band of farmers in Kagawa have begun feeding the spent olive skins to their cows, tapping into the Japanese philosophy of motainai, to waste nothing. They use a special process to toast and dry the olives, which sweetens the fruit. What results is exceptionally marbled steak full of healthy fats and umami flavor, more so than any other type of amazing beef that comes out of Japan. From Matsusaka to Kobe, olive wagyu has the highest levels of oleic acid, which is a healthy monounsaturated omega-9 fatty acid, thanks to the olives the cows eat. The diet of toasted olives in the mild Mediterranean climate of the Seto Inland Sea also give olive wagyu an amazing umami flavor that in-the-know locals complement with a simple dipping sauce of soy and wasabi. Ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της εστίασης και των ξενοδοχείων σε μια φάση όπου ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια έκρηξη. Αυτό σημαίνει ότι καλούμαστε κάθε χρόνο να υποδεχθούμε 30 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα να γευτούν τοπικά προϊόντα, να ζήσουν το μύθο της Ελλάδας μέσα από ένα γαστρονομικό ταξίδι, στο κομμάτι που μας αφορά. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους έχει την τάση, είναι γαστρονομικοί τουρίστες και ενδιαφέρεται για τις γεύσεις τις τοπικές. Ένα, νομίζω, μικρότερο τμήμα τους θα τους δεις να ψωνίζουν από σούπερ μάρκετ και να προσπαθούν, κυρίως οι Βαλκάνοι τουρίστες, στη Χαλκιδική το φαινόμενο αυτό είναι έντονο, να προσπαθούν να λύσουν έτσι το θέμα της εστίασης. Αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς, στα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, προσπαθούμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία με πρώτες ύλες, οι οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν στα γευστικά κριτήρια των επισκεπτών μας. Οπότε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και για την ελληνική κτηνοτροφία, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να προμηθεύει όλο τον κλάδο με πρώτες ύλες για να μπορούμε να δείξουμε και το χαρακτήρα της χώρας και να τους ταξιδέψουμε στη χώρα μας και στην ιστορία της. Το θέμα είναι ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Εγώ στο εστιατόριο μου αυτή τη στιγμή, το 80% με 90% των πρώτων υλών είναι εισαγόμενες. Και στο κομμάτι του κρέατος είναι το 95%, όπως τα υπολόγισα χθες. Αυτό γιατί συμβαίνει. Υπάρχουν 2-3 λόγοι που συμβαίνει αυτό. Ένας λόγος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι τεχνικός, είναι ότι το εμπόριο κρέατος έχει παγκοσμιοποιηθεί υπό ποια έννοια. Με την επανάσταση στις τεχνολογίες συσκευασίας, τα vacuum, τα άζωτα κτλ. Εγώ αυτή τη στιγμή παραγγέλνω κρέατα από την Ουρουγουάη, τα οποία έχουν μια διατηρησιμότητα 4-5 μηνών νοπά
Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορώ να τα έχω στο εστιατόριό μου σε άριστη κατάσταση μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Μπορώ να παραγγείλω μια πρώτη ύλη από μια απόσταση 100 χιλιόμετρων από ένα Έλληνα παραγωγό και δεν θα έχω την ίδια διατηρησιμότητα. Γιατί οι τεχνολογίες συσκευασίας και διατήρησης των πρώτων υλών δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα οξύμορο. Ένα δεύτερο στοιχείο. Πόσοι Έλληνες παραγωγοί έχουν ασχοληθεί με το marbling, δηλαδή το ποσοστό του ενδομυϊκού λίπους στο κρέας, για το βόλιο λέμε. Αυτό που είδατε, που σας έδειξα, ήταν το Wagyu, είναι το νούμερο ένα στον κόσμο σε ποσοστό ενδομυϊκού λίπους μέσα στο σύνολο του φιλέτου. Και στην Ελλάδα, όσες προσπάθειες γίναν, είτε σε ποικιλίες Wagyu, είτε σε Wagyu δεν έχει γίνει, είτε σε Black Angus, έχουν αποτυχεί όλες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να υποστηρίξουμε η ΣΕΦ ένα υψηλό γευστικό αποτέλεσμα με προϊόντα κυρίως βοηδή. Γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα, οι τουρίστες, έχουν ταξιδέψει, έχουν βρεθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου και το επίπεδο από το οποίο αναζητούν και πάνω κάποιες υπηρεσίες είναι αρκετά υψηλό. Οπότε η πρώτη ύλη δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό το επίπεδο υπηρεσιών και γευστικής εμπειρίας. Και εκτός των άλλων, και στην κοινότητα των σεφ, στην κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με την γαστρονομία, όλο και περισσότερο, επειδή ο καθένας στη δουλειά του αναζητά το καλύτερο, γίνονται φετίχ και πολύ σημαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή του ενδομικού λίπους, του marbling, το να είναι σωστή η κοπή. Αναφέρθηκε πριν ένας ομιλητής για τη Νέα Ζηλανδία και τα αρνιά. Το ελληνικό αρνί, γευστικά, ειδικά το υφάλμηρο, δηλαδή αυτά που ζουν στα νησιά, είναι καταπληκτικά στη γεύση. Δεν υπάρχει καμία όμως σταθερότητα στην παραγωγή και στην διάθεσή τους. Και εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω της Νέας Ζηλανδίας, που έχει μία πάχυνση, δεν έχει καθόλου μυρωδιά και είναι κάτι που ξέρω ότι πάντα μπορώ να το προμηθευτώ με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όταν θα τυπώσω τον κατάλογό μου στο εστιατόριο, δεν μπορώ να τον τυπώνω κάθε εβδομάδα, να τυπώνω διαφορετικό κατάλογο, ανάλογα με το τι μου στέλνει ο παραγωγός. Αυτό είναι αδύνατο. Και κλείνοντας, μου μένει λίγο χρόνος, θα σας πω για το παράδειγμα της Ουρουγουάης που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσο το μελέτησα και προσπαθώσα και εγώ να προβληματιστώ γιατί στην Ουρουγουάη, στην Αμερική, στην Οκεανία, είναι τόσο προχωρημένη σε αυτό το τομέα, πέρα από το θέμα τεχνολογίας και συσκευασίας, είναι αυτό που βλέπω, ο τρόπος που δουλεύουν είναι τελείως διαφορετικός. Η Black Angus, που είναι η νούμερο 2 ποικιλία ποιοτικά στον κόσμο, άρχισαν να τη δουλεύουν 80 χρόνια πριν. Και δημιουργήσαν ένα association Black Angus εθνικό και αυτό επέβαλε πάρα πολύ αυστηρούς όρους στο πώς θα γίνεται η εκτροφή, απαγόρευσε οποιαδήποτε ορμόνες και έδωσε πάρα πολλά κίνητρα και πλαισίωση στους παραγωγούς για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό το project. Αυτή τη στιγμή η Ουρουγουάη είναι ο 7ος εξαγωγέας κρέατος στον κόσμο, με ένα πληθυσμό 3 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από το 2007 στο 2017 αύξησε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες την Black Angus ποικιλία στο σύνολο του πληθυσμού. Και παρέχει ένα 25% νομίζω του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος σε εξαγωγές κρέατος. Δουλεύουν με ένα τέτοιο σύστημα και στις ΗΠΑ ισχύει αυτό και ισχύει με πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία και στην Αγγλία και στην Οκεανία. Η μόνη εξαίρεση είναι η Γαλλία που για σοβινιστικούς λόγους δεν θέλουν να εισάγουν την Black Angus ποικιλία, αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία, και νομίζω και αυτό η αίσθησή μου είναι ότι έχει μια πτώση στο συγκεκριμένο τομέα. Τώρα, θα τελειώσω λίγο με την Ιαπωνία και με αυτό που ξεκίνησα, που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το 1903, το έψαξα λίγο αυτό για το Wagyu. Το 1903 το Ιαπωνικό κράτος αποφάσισε ότι ο πληθυσμός χρειάζεται ελαιόλαδο. Σε πάνω από 100 διαφορετικά σημεία προσπάθησαν περιοχές να καλλιεργήσουν ελαιόδεντρα και μόνο στο συγκεκριμένο νησί που αναφέρθηκε στο βίντεο το πέτυχαν γιατί προσυδίαζαν οι μεσογειακές συνθήκες. Οπότε εκεί άρχισαν να καλλιεργούν ελαιόλαδο και ελιές για τον πληθυσμό, για την Ιαπωνία, για τους κατοίκους της Ιαπωνίας και προμηθεύουν νομίζω γύρω στο 95% της ζήτησης
την καλύπτουν. Παράλληλα, υπήρχαν και κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή που παρήγαγαν αυτό το βάγιο κρέας. Οι κτηνοτρόφοι, σε συνεργασία με τους ελαιοπαραγωγούς, χρησιμοποίησαν τα υπολείμματα. Είχα την ιδέα, αυτό δεν το έχω ακριβώς πώς, να χρησιμοποιήσουν τα υπολείμματα από τις ελιές, να τα αποξηράνουν και να φτιάξουν ζωοτροφές. Με αυτόν τον τρόπο, ταΐσαν τα ζώα για 2-3 χρόνια με τα υπολείμματα από την παραγωγή του ελαιολάδου και πέρυσι, στον πανιαπωνικό διαγωνισμό βάγιο, βγήκαν πρώτοι. Και ο λόγος ήταν η ζωοτροφή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένα κράτος τους στήριξε, η παραγωγή ήταν ανοιχτόμυαλη, αλλά δεν περιμέναν να επιδοτηθούν για να βγάλουν χρήματα από αυτή τη διαδικασία και κατάφεραν κάτι τόσο σημαντικό. Παρεμπιπτόντως, η αγορά βάγιου, εγώ αγοράζω με 250 ευρώ το κιλό. Αυτή τη στιγμή, χοντρική. Άλλο τι πουλάμε στον πελάτη. Οπότε και στην Ιαπωνία, μία στις 10.000 Ελλάδες πιστοποιείται και οδηγείται στη σφαγή για να μπορέσει να περάσει. Μέχρι το 2012 δεν κάνανε καν εξαγωγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.